Σε αυτό το μέρος της εκπομπής θα βάλω πάνω στο τραπέζι μία λέξη, μία έννοια που αγαπάμε να μισούμε. Και με έναν τρόπο την έχουμε στη ζωή μας και δυσκολευόμαστε και να τη βγάλουμε. Αναβάλουμε να βγάλουμε από τη ζωή μας την αναβλητικότητα. Μαρία Κανδεράκη, καλώς μου ήρθες. Καλησπέρα, Ανδριανή, καλώς σε βρήκα. Μεγάλο θέμα η αναβλητικότητα. Εξαρτάται. Εξαρτάται πόσο μας επηρεάζει, εξαρτάται σε ποιο τομέα της ζωής μας είναι, εξαρτάται ποιος άνθρωπος που συμβιώνει μαζί μας ή που συνεργαζόμαστε εμείς μαζί του το έχει, εξαρτάται αν έχουμε υπάρξει εμείς αναβλητικοί και το έχουμε υπερβεί, μετά μπορεί να μην αντέχουμε πια τους αναβλητικούς, γιατί εμείς το έχουμε ξεπεράσει. Οπότε, να το ανάλογα δούμε. Τον άνθρωπο, ναι. Αντίστοιχη και η υπόθεσή του. Και ανάλογα και την κατάσταση. Δηλαδή, όπως λέμε εμείς στην ψυχοθεραπεία, δεν υπάρχει αρνητικό συναίσθημα ή κατάσταση, υπάρχει feedback. Οπότε αυτή η αναβλητικότητα έρχεται και είναι σαν να κάνει αυτό. Φέρνει μαντάτα, μάλιστα, που λέμε και στην Κρήτη. Φέρνει νέα, φέρνει ένα feedback. Και έχουμε να τα ακούσουμε για την αιτία που μπορεί να προκαλεί. Καταρχήν, να ορίσουμε το τι μπορεί να είναι η αναβλητικότητα. Ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Ναι. Τι είναι, τι βάζουμε κάτω από τον όρο αναβλητικότητα. Ωραία. Αναβλητικότητα, λοιπόν, θα ορίζαμε ότι είναι κάτι που έχω σε συνειδητό επίπεδο επιθυμία να ξεκινήσω ή να υλοποιήσω. Mm-hmm. Να καθαρίσω το σπίτι μου, να βάψω το σπίτι μου, να ξεκινήσω δίαιτα, να γραφτώ στο γυμναστήριο, να πάρω εκείνο το proficiency, να φτιάξω τα ράφια μου ή την τουλάπα μου, ωραία. Κάτι μικρό ή κάτι μεγάλο, δεν έχει κάτι μεγάλο, σημασία. Ναι, να πάω να φτιάξω το κτηματολόγιο, ξέρω εγώ, ή... Άνοιξες τώρα και είναι θέμα. Ναι, άνοιξα να θέλω. οπότε, όσο καθυστερεί, μάλλον όταν σε συνειδητό επίπεδο επιθυμώ να κάνω κάτι και παρόλα αυτά δεν το κάνω, τότε μιλάμε για αναβλητικότητα. Mm-hmm. Αν πω το ράφιο μου είναι ατακτοποίητα, αλλά εγώ προτιμώ σήμερα να πάω στη θάλασσα, δεν μιλάμε για αναβλητικότητα σε αυτή την περίπτωση, μιλάμε για προτεραιότητες. Mm. Έχω μιλάμε για επιλογή. Προτεραιότητα, κάνω την επιλογή μου και προχωράω. Ναι. Εκεί δεν είναι θέμα αναβλητικότητας. Αναβλητικότητα είναι όταν σε συνειδητό επίπεδο επιθυμώ και θέλω και για κάποιο λόγο ένα γρανάζι στην ψυχή μου μπλοκάρει και δεν μπορώ να το υλοποιήσω αυτό που θέλω. Το κάθε γρανάζι, το γρανάζι αυτό είναι διαφορετικό στον κάθε άνθρωπο. Σωστά. Είναι διαφορετικό στον κάθε άνθρωπο. Αντίστοιχα, λοιπόν, θα πρέπει να είναι διαφορετική και η παρέμβαση και να το διορθώσουμε. Η ίαση θα προέρθει από διαφορετικό δρόμο. Τι μπορεί να φταίει, γιατί ένας άνθρωπος να είναι αναβλητικός, εκτός από το πολύ επιφανειακό, εντάξει, ψιλοβαριέμαι, τώρα δεν θέλω να βάζω στη μέση πράγματα. Είτε αυτό είναι να φτιάξω τα ράφια μου, είτε είναι να πάω να φτιάξω το κτηματολόγιο. Το ένα μπορεί να είναι σε επίπεδο δυσκολία στη συμπεριφορά. Δηλαδή, δεν ξέρω καλό time management, δεν έχω πολύ καλή πειθαρχία, δεν έχω καλή αυτοκυριαρχία, δεν μπορώ να ιεραρχήσω προτεραιότητες, δεν μπορώ να υπολογίσω η κάθε αρμοδιότητα ή κάθε δουλειά που θα κάνω μες στη μέρα, πόσο χρόνο θα μου πάρει. Δεν εκπαιδεύτηκα ποτέ ή έχω κάποιο κατασκευαστικό μπορεί να μην εκπαιδεύτηκα, ζήτημα. Μπορεί να μην εκπαιδεύτηκα ποτέ. Να μην μου το έμαθε ποτέ κανείς αυτό. Ωραία. Οπότε, αυτό σηκώνει συμβουλές. Εκεί σηκώνει να τον μάθουμε τα e-management. Εκεί σηκώνει να το πούμε, που ας πούμε αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που το έχουν τα παιδιά. Δηλαδή. Γιατί, δηλαδή. Κάντε μου εικόνα. Βλέπουν όλο το πάτωμα με Lego ή με... τα παιχνίδια τους. Τα παιχνίδια τους. Οπότε, αυτά δεν μπορούν να αντιληφθούν πόσο χρόνο θα πάρει να τα μαζέψουν. Τα τρομάζει. Όσο κλαίνε, πες και τους. Δεν ξεκινάνε καθόλου. Εκεί λοιπόν, επειδή είναι στη διαδικασία της εκπαίδευσης ή ο έφηβος αντίστοιχα, αντιστοιχεί η μητέρα ή ο πατέρας ή ο κηδεμόνας τέλος πάντων να τους πει: έλα, θα μαζέψουμε 20 λεπτά και ό,τι μαζέψουμε. Ναι. Έλα, θα σε βοηθήσω. 20 λεπτά ή μισή ώρα. Δηλαδή, το κάνουμε το μεγάλο που τους φαντάζει στο μυαλό, μικρό. Το μικρό μπορούν να το αντιληφθούν. Μάλιστα. Και μετά αρχίζουν, όταν θα γίνει μια, δύο, πέντε, δέκα, τριάντα φορές, να πούνε, σε μισή ώρα εγώ μπορώ και μαζεύω τα παιχνίδια από το πάτωμα. Άρα έχει κάνει την καταγραφή και έχει ξέρει κάνει την καταγραφή πόσο και ξέρει πόσο αντιστοιχεί. Αυτό λοιπόν είναι στο. Αντίστοιχα, ας πούμε, μετά και εσύ στη δουλειά σου, ξέρεις πόση ώρα θα μου πάρει περίπου να απαντήσω στα email μου. Mm-hmm. Πόση ώρα θα μου πάρει να γράψω ένα άρθρο. Πόση ώρα θα μου πάρει να. Οπότε ξέρουμε κατά μικρή απόκληση. Τώρα, αυτό είναι το κομμάτι που αντιστοιχεί στη συμπεριφορά. Στο να έχεις την ικανότητα, το γνωστικό δηλαδή. Mm. Εντάξει, το know-how. Το άλλο είναι το επίπεδο, σε επίπεδο ψυχής, σε επίπεδο ταυτότητας. Δηλαδή, αν εγώ
παραδείγματος χάρη, δεν είναι θέμα γνώσης το να αλλάξω δουλειά ή να φτιάξω το κτηματολόγιο ή να οργανώσω ένα τραπέζι και να καλέσω φίλους και γνωστούς, αλλά λέω, τώρα, ποιος θα έρθει, εγώ δεν είμαι και καλή μαγείρισα, εμένα δεν με αγαπά κανένας. Συνειδητές σκέψεις είναι αυτές. Ασυνείδητες σκέψεις που εκπορεύονται από το ποια θεωρώ ότι είμαι, από το επίπεδο ταυτότητας. Άρα, εγώ δεν αξίζω να έρθει ο κόσμος. Ναι, άρα δεν θα το κάνω. Άρα δεν θα το κάνω. Δεν είναι, ας πούμε, ότι δεν ξέρω να μαγειρεύω ή δεν ξέρω να πω θα καθαρίσω, θα ψωνίσω, θα μαγειρέψω, θα καλέσω. Δεν είναι γνωστικό το πρόβλημα. Είναι από την ψυχή το πρόβλημα. Mm-hmm. Και εκεί δεν έχει νόημα να συμβουλέψουμε και να πούμε έλα μωρέ, αν δεν θες να μαγειρέψεις, πάρε delivery. Δεν είναι αυτό το πρόβλημά του. Είναι το αν αξίζω εγώ να έρθουν 5 άνθρωποι στο σπίτι. Γιατί αργώ να ξεκινήσω, αναβάλω να ξεκινήσω γυμναστική ή δίαιτα ή να πάρω κινητοπροφήσενση. Δεν θα τα καταφέρω. Εγώ δεν θα τα καταφέρω. Δεν είμαι καλή στις ξένες γλώσσες. Εγώ δεν έχω τελειώσει και ποτέ μου κάτι, ολοκληρώσει κάτι, μια εκπαίδευση. Έχω ακούσει, ας πούμε, από άνθρωπο που κάναμε μαζί την εκπαίδευση στο NLP, σαν μαθητές και οι δυο, ο οποίος είχε τελειώσει το Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, δούλευε, ήταν σε επαγγελματική ομάδα μπάσκετ. Και έλεγε, ο πατέρας του τον μεγάλωσε και του έλεγε, στη θάλασσα να σε στείλουν, δεν θα βρεις νερό να φέρεις. Μάλιστα. Άρα αυτό ο άνθρωπος, ό,τι και να έκανε, δεν ήταν ποτέ αρκετό, γιατί προερχόταν από μια αίσθηση ταυτότητας, είμαι ανάξιος. Άρα λοιπόν, ένας ενήλικας που αναβάλει πράγματα, είτε ουσιώδη, είτε της καθημερινότητάς του, προφανώς έχει εκπαιδευτεί με κάποιο τρόπο να τα αναβάλει. Είτε δεν έχει εκπαιδευτεί στα πρακτικά, είτε έχει εκπαιδευτεί με κακό τρόπο στην ψυχή του. Και ναι. Του βάζει, του κάνει σαμποτάζ και του χαλάει τη λειτουργία στο γρανάζι. Σωστά. Του. Και όταν είναι το αίσθημα του «εγώ δεν αξίζω» ή το αίσθημα «δεν θα τα καταφέρω» ή το αίσθημα «ποιος θα με κοιτάξει τώρα μένα, ποιος ασχοληθεί με μένα», είναι πολύ πιο σημαντικό αυτό από το γυμναστήριο, το προφίσενση, το τραπέζι, το να αλλάξω δουλειά, το να σπρίσω το σπίτι, το να φτιάξω το κτηματολόγιο. Εσωτερική μου πληγή απαιτεί τόση ενέργεια που δεν μου αφήνει να δω το σκονισμένο ράφι ή την ακατάστατη ντουλάπα. Προσοχή μου, η κάμερα είναι στραμμένη μέσα. Θα ξαναρωτήσω, αυτές οι διατυπώσεις ότι ποιος θέλει τώρα να έρθει εμένα να με κάνει παρέα, σε ποιον θα αρέσει τα φαγητά μου ή οτιδήποτε άλλο. Τις λέει ο άνθρωπος αυτός συνειδητά τον κάνει αυτό το διάλογο. Τι ωραία ερώτηση, Ανδριανή. Αυτές οι φωνούλες, υπάρχει ένας όρος που το δανειζόμαστε με την ψυχανάλυση που λέγεται ενδοβολή. Ενδοβολή. Δηλαδή, φαντάζομαι όταν ήμασταν παιδάκια, συνήθως κρατούσαμε το χέρι ενός κηδεμόνα και μας πήγαινε περίπατο, βόλτα στο σχολείο, στην εκκλησία, οπουδήποτε. Και συνήθως ακούγαμε μια φωνή. Μην τρέχεις, θα πέσεις. Σιγά από εκεί, όχι έτσι, θα σπάσει. Έλα εδώ, κοντά μου, πρόσεχε. Θα πέσεις, θα σκοντάψεις. Κάπου εδώ η φωνούλα. Ήταν κάπου εδώ η φωνούλα, σωστά. Καθώς μεγαλώναμε και ψηλώναμε, κάπου εκεί στην εφηβεία, 16, 17, 18 χρονών, φτάσαμε στο ίδιο ύψος με αυτόν τον κηδεμόνα. Άρα η φωνούλα ερχόταν από εδώ. Και ξαφνικά γίνεται ζουν και γίνεται εντυχισμένο το ηχείο. Μάλιστα. Αυτό το εντυχισμένο ηχείο το λέμε ενδοβολή. Συνεχίζει και παίζει αυτό το ηχείο και νομίζουμε είναι η δικιά μας η φωνή. Δεν είναι. Έχουμε εντυχίσει τη φωνή, γιατί αν στη θεραπεία, ας πούμε, θα πούμε «εγώ τώρα δεν αξίζω, εγώ δεν θα τα καταφέρω». Ποιος το είπε αυτό? Έχω ακούσει, ας πούμε, από κυρία που είναι πάρα πολύ δημιουργική και είναι μάλιστα σε ηλικία που είναι σε σύνταξη, άρα έχει ολοκληρώσει και μια επιτυχημένη καριέρα στη ζωή της. «Θέλω να κάνω γιόγκα, αλλά εγώ δεν θα τα καταφέρω». Ναι. Ενώ έχει ήδη καταφέρει, ας πούμε, άλλα πράγματα. 1500 πράγματα έχει καταφέρει. Η ίδια δεν μπορεί να το δει, γιατί ποια φωνή ακούει. Εγώ δεν θα τα καταφέρω. Οπότε λέμε, ωραία, αυτή η φωνή από πού έρχεται. Έρχεται από εκεί. Ωραία. Και πάμε και δίνουμε οντότητα στη φωνή. Και λέμε, ποιος την έλεγε αυτή τη κουβέντα, εσύ εγώ δεν θα τα καταφέρεις. Και βγαίνει ότι όταν ήταν κοριτσάκι και πήγαινε στο σχολείο, η μεγαλύτερη της αδερφή κατά ένα χρόνο ή κατά δύο χρόνια, που ήταν άριστη μαθήτρια, όταν πήγαινε μετά στην αντίστοιχη τάξη, η δασκάλα, η καθηγήτρια έλεγε «Ανδριανή, εσύ είναι η αδερφή σου, ήταν άριστη, εσύ δεν είσαι την αδερφή σου». Πάντα. 6 και 6, 12 χρόνια δημοτικό γυμνάσιο, Λύκειο, τότε ήταν εξετάξιο γυμνάσιο, άκουγε αυτό το πράγμα. Εσύ καλή, αλλά δεν είσαι την αδερφή σου. Εσύ δεν είσαι
απουσιολόγος, δεν θα τα καταφέρεις. Άρα μπαίνει αυτό μέχρι τα 70 της, ας πούμε. Πώς θα ανακαλύψουμε, Μαρία, πώς θα ξεκαθαρίσουμε αυτές οι φωνές που ακούμε μέσα μας, με την καλή έννοια ακούμε φωνές μέσα μας, σε ποιον ανήκει κάθε μία και ποια είναι πραγματικά η δική μας η φωνή. Η δική μας η φωνή είναι το συνειδητό. Η δική μας η φωνή αντλεί νόημα και ηχείο, ο ηχολήπτης δηλαδή, προέρχεται από αυτό που θέμε να γίνουμε. Όχι από αυτό που είμαι, από αυτό που θέλω να γίνω. Μάλιστα. Αυτό είναι το συνειδητό. Αν εγώ θέλω να μάθω αγγλικά, αυτόν δικό μου. Αν ταυτόχρονα έρχεται μια φωνή, ναι, σιγά με τα καταφέρεις τώρα σε αυτή την ηλικία, εκεί να βάλουμε ένα ερωτηματικό. Η δεύτερη σκέψη είναι ένα αλωνόν, δηλαδή. Ναι. Να βάλουμε ένα ερωτηματικό. Πρόσεξε να δεις. Δεν είναι απαραίτητα να είναι αλωνόν, γιατί ας πούμε μπορεί εγώ να θέλω να μάθω να πιλωτάρω αεροπλάνο. Ταυτόχρονα θα έρθει και μια σκέψη που θα πει, ναι, ξέρεις, αυτό χρειάζεται πάρα πολύ καιρό εκπαίδευση, χρειάζεται αρκετά χρήματα και νομίζω ότι χρειάζεται να μην έχεις και μοιοπία. Mm-hmm. Ναι, αυτοί είναι κάποιοι αντικειμενικοί παράγοντες, ναι, όμως. Αυτό δεν λοιπόν έχουμε... δεν είναι η φωνούλα της ενδοβολής. Mm. Αυτό είναι το συνειδητό μου που έρχεται από θέση ευθύνης να με προστατεύσει. Ναι. Το δεν θα τα καταφέρω όμως, δηλαδή αυτό που έχει να μιλήσει στην ταυτότητά μου, που με χαρακτηρίζει, αυτό να βάλω ένα ερωτηματικό. Είναι δικό μου τώρα ή το έχω ξανακούσει κάποτε. Έχει σημασία να εντοπίσουμε ποιος μας το έχει πρωτοποιεί, έχει σημασία απλά να εντοπίσουμε, να αντιληφθούμε ότι αυτή η φωνούλα και η άλλη πιο πίσω και η άλλη παραπίσω δεν είναι οι δικές μου. Σε πρώτη φάση να ανακαλύψουμε ότι δεν είναι δικό μου αυτό. Δεν είμαι εγώ αυτό. Mm-hmm. Και μετά, ίσως με τη βοήθεια ενός ειδικού, ίσως ξέρω εγώ μόνη μου όταν θα έχω τη δύναμη, πω, πότε την ξανάκουσα εγώ αυτή τη φωνή. Μάλιστα. Πόσο πιο παλιά έχω μνήμη αυτή, κάτι παρόμοιο, να έχω ακούσει στη ζωή μου κάτι παρόμοιο. Άρα λοιπόν, αν εγώ για παράδειγμα τσακώνομαι καθημερινά με το σύζυγό μου, ο οποίος είναι αναβλητικός, δεν ξέρω γιατί, θα πρέπει κάπως τώρα να πάει σε έναν άνθρωπο ειδικό να του πει συμβαίνει αυτό, αυτό, αυτό και αυτό, γιατί εγώ δεν είμαι ειδικός. Αλλά βλέπω ότι του έχω πει φτιάξε, ξέρω εγώ αυτό το πράγμα, δεν το έχει κάνει τους τελευταίους 8 μήνες ή το συναντάω στην καθημερινότητά μου. Ή αντίστοιχα ένα συνεργάτη στο γραφείο. Και αυτό σημαίνει ότι επιβαρύνομαι εγώ το αποτέλεσμα της αναβλητικότητάς τους. Αυτό πώς το διαχειριζόμαστε? Πάρα πολύ ωραία. Και αυτό πολύ ωραία ερώτηση. Ευχαριστώ, Μαρία. Έχω έμπνευση σήμερα που σε έχω μαζί μου. Έχεις έμπνευση σήμερα. Έχεις έμπνευση και σήμερα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Είπαμε πριν ότι σε ένα παιδί, σε ένα έφηβο που αντιστοιχεί να μην έχει το τεχνικό κομμάτι, αυτό που του φαντάζει μεγάλο, πάμε και του το κάνουμε τόσο. Και του λέμε, έλα και εγώ μαζί σου 20 λεπτά να μαζέψουμε τα Playmobil από το πάτωμα. Σωστά. Σωστά. Μπορεί να έχω λοιπόν ένα συνεργάτη που είναι 35 χρονών και όχι 15. Σε συναισθηματική εκπαίδευση όμως το κομμάτι της αυτοκυριαρχίας, της πειθαρχίας, της αναβλητικότητας, η ηλικία του είναι πια. 15. Αν δεν τον έχουν μάθει. Και πιο μικρό, ε. Ωραία. Εγώ ξεκίνησα να μαθαίνω αγγλικά 19 χρονών. My name is Maria. Άρα η ηλικία μου στο επίπεδο των αγγλικών στα 19 μου ήταν αυτή που έχουν τα παιδιά δευτέρας δημοτικού. Ωραία. Αντίστοιχα λοιπόν, όταν ο συνεργάτης ο 35 χρονών που έχει την συναισθηματική ηλικία στο κομμάτι της πειθαρχίας και της αναβλητικότητας του 15χρονου έφηβου, χρειάζεται εμείς να το αναγνωρίσουμε, να σκεφτούμε ότι δεν το κάνει γιατί δεν με σέβεται. Δεν έχει... Γιατί το παίρνουμε προσωπικά. Ναι. Κοίτα να δεις, έχει βρει τώρα εδώ. Ναι, εμείς θεωρούμε ότι μπορεί να το κάνει και δεν το κάνει, άρα δεν με σέβεται, δεν με εκτιμά, δεν με υπολογίζει. Να πούμε ότι δεν είναι που συμβαίνει αυτό. Δεν το κάνει γιατί δεν μπορεί, δεν ξέρει. Άρα έρχομαι όπως θα ερχόμουν στον 15χρονο να του πω, απ, έλα 20 λεπτά. Οπότε έρχομαι να του πω, ξέρεις, μια αναφορά, απάντηση στο email, έλα να το κάνουμε μία φορά μαζί. Έλα να δεις. Δηλαδή, αν τον παίρνουμε από το χέρι, βέβαια να μου πεις, όταν είναι δουλειά, είναι δύσκολο να το κάνεις αυτό. Αντίστοιχα, στο σύζυγο, θέλει να βάψει το φράκτη, ξέρω εγώ, ή θέλει. Ωραία. Έλα την Κυριακή. Θα έρθω και εγώ το πρωί, θα κάνουμε brunch και θα έρθω να σε βοηθήσω, δείξε μου. Ναι. Θα κάνουμε αυτά τα πρώτα 5 μέτρα, ας πούμε. Ωραία. Ξεκίνησε να πάρεις τις μπογιές, ας πούμε. Ναι. Ένα βηματάκι, ναι. Λίγο. Συμπεριφερόμαστε ως εάν εμείς τώρα ηθελημένα να θέλουμε να τον εκπαιδεύσουμε, σαν να εκπαιδεύαμε το 15χρονο, να τακτοποιεί το δωμάτιό του. Και αν την ίδια στιγμή αυτός ο άνθρωπος ζορίζεται,
ζορίζεται γιατί αντιλαμβάνεται αυτή τη συμπεριφορά που είναι επαναλαμβανόμενη, αυτό της αναβλητικότητας, και σου πει, μα τι τώρα, θα έρθεις εσύ να μου κάνεις κουμάντο, πώς θα το κάνω, θα το κάνω, θα το θέλω εγώ. Ναι, αυτό είναι γιατί άλλο παπά Ευαγγέλιο. Άλλες φωνούλες αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο που έχει να κάνει με το εγώ δεν θέλω έλεγχο στη ζωή μου, εγώ δεν θέλω εντολές, εγώ θέλω ελευθερία, όταν εκεί είναι πιο βαθύ πράγμα. Πάλι κατά περίπτωση μπορεί να αντιδράσει έτσι. Αυτό δεν έχει να κάνει πάλι με την αναβλητικότητα. Εκεί πάμε αλλού. Εκεί πάμε στο κομμάτι ότι είναι όντως συναισθηματικά σε επίπεδο εφηβείας. Γιατί στην εφηβεία έχουμε δικαιώματα, δεν έχουμε υποχρεώσεις. Mm-hmm. Έχουμε δικαίωμα να πάρουμε χαρτζηλίκια, αλλά δεν χρειάζεται να δουλεύουμε. Ωραία εποχή αυτή. Έχουμε δικαίωμα να περιμένουμε να υπάρχει φαγητό στο σπίτι χωρίς να πάμε να ψωνίσουμε. Mm. Άρα, εάν το περιμένω αυτό και 35 χρονών. Να έχω δικαιώματα χωρίς να έχω υποχρεώσεις, χωρίς να είμαι διατεθειμένος να δώσω το τίμημα που έχουν αυτά τα δικαιώματα, τότε δεν είναι θέμα αναβλητικότητας. Τότε πάμε σε κάτι πιο βαθύ, πιο ουσιαστικό, πιο δύσκολο φτιάχνεται μετά αυτό. Και αν είναι ο σύντροφός σου, σκέφτομαι εγώ τώρα, έχεις και την άνεση, φαντάζομαι, θέλω να ελπίζω ότι έτσι είναι τα ζευγάρια, να το συζητήσουν αυτό, να βρουν μία λύση, αν αυτός είναι ένας συνεργάτης σου. Τον οποίο μάλιστα τον έχουν φέρει κιόλας. Δηλαδή δεν είναι ένας υπάλληλος στο αφεντικό. Οπότε μπορείς να πεις ότι κοίταξε να δεις, έχεις ένα παραπάνω αέρα σε αυτόν τον άνθρωπο και να του πεις να κάνει 5 πράγματα ή να μην κάνει. Είναι ο συνεργάτης και πρέπει να λειτουργήσει. Εκεί, Μαρία, πώς θα το διαχειριστείς αν ο άλλος δεν παίρνει από λόγια. Ναι, μπορούμε να διακρίνουμε δύο περιπτώσεις ανθρώπων. Ο άνθρωπος που δεν τον έχει εκπαιδεύσει κανείς, αλλά έχει πρόθεση και όρεξη, του δείξω 2, μαθαίνει 4. Εκεί χαίρομαι να δείχνω και να είμαι μέντορας και να καθοδηγώ. Και είναι ο άλλος που πας να του δείξεις 2 και λέει, όπα, εγώ ό,τι προλάβω, άμα προλάβω, δεν βαριέσαι. Και εκεί πάμε σε μετά, έχουμε ξανασυζητήσει γι' αυτό, ναρκισσιστικές περιπτώσεις, που δεν, παιδιά, εκεί θέλει ή κανόνες, ή πειθαρχία, ή παίρνω τη σχέση, την κατάσταση, τη δουλειά στην πλάτη μου και την κάνω μόνος μου. Δηλαδή, και τελειώνει δεν... εκεί, γιατί είναι το άλλο πολύ πιο ενεργοβόρο ψυχικά και συναισθηματικά. Μόνο ένταση θα έχει αυτός ο άνθρωπος. Δεν φτιάχνουν όλοι οι άνθρωποι και όλες οι προσωπικότητες. Εδώ, Ανδριανή, πρέπει να θες, ας πούμε, που συζητούσαμε πριν, πρέπει να θες να κάνεις δίαιτα, να προσέχεις διατροφή και με κόπο και με γυμναστική και με πειθαρχία να χάσεις 5 κιλά. Ναι. Υπάρχει περίπτωση επειδή εσύ θες, εγώ να δυνατήσω. Γιατί επειδή εσύ θες να αλλάξω εγώ συμπεριφορά. Σωστά, είναι τόσο απλό το παράδειγμα. Επειδή εσύ θες εγώ να κόψω το τσιγάρο. Επειδή εσύ θες εγώ να μην είμαι αναβλητική. Δεν έχει συμβεί ακόμα. Ο δάσκαλος μου, ο κύριος Καραγιάννης, λέει το μαγικό ραβδάκι το είχε μόνο η νονά της Ταχτομπούτας. Όλοι, και άλλο. Όλοι οι υπόλοιποι τις αλλαγές της ζωής μας πρέπει να την κάνουμε με σφυρί και με καλέμι. Ξεκάθαρα. Και να κάνουμε και τις αλλαγές που εύχομαι δηλαδή σε όλους μας να κάνουμε τις αλλαγές που θέλουμε εμείς για τον εαυτό μας. Για να είμαστε και λειτουργικοί με τους άλλους, όχι αυτές που μας επιβάλλουν οι άλλοι απ' έξω. Ένα τελευταίο κομμάτι που θέλω να πω για την αναβλητικότητα είναι ότι κάποιες φορές, γιατί είπες και εσύ ότι μπορεί να έχουμε υπάρξει αναβλητική και μετά να πηγαίνουμε στο άλλο άκρο, που να γινόμαστε πιο υπεραπαιτητικοί και από τον εαυτό μας και από και τους άλλους, ναι, και από την κατάσταση. Σημείο το ομολογώ. Ναι, να μας αγχώνει αυτό και να δημιουργεί πρόβλημα στην καθημερινότητά μας. Εκεί μπορεί η συνταγογραφημένη επιλεκτική αναβλητικότητα να λειτουργεί σαν Ζάναξ, να λειτουργεί ότι σήμερα, ενώ βλέπω εκεί τα σιδέρωτα. Και είναι στην καρδιά μου μιλάς, και Μαρία και είναι Καμπέρα. Και η τραπεζαρία ξεσκόνιστη. Και έχω να απαντήσω και 4-5 email. Εγώ θα πάω στη θάλασσα, γιατί το νευρικό μου σύστημα το έχει πιο πολύ ανάγκη. Άρα ρυθμίζω, δηλαδή, η αναβλητικότητα μπορεί να είναι καλή ή παθολογική, εάν εγώ έχω το volume control. Ωραία το λες. Μόνο τότε. Μία τελευταία ερώτηση. Εάν λοιπόν σε όλα είμαστε στο πρόγραμμά μας, ωραίοι, συνεπείς και στα σιδέρωτά μας και στο βάψιμο του φράχτη και στη δουλειά μας και στα πάντα μας, αλλά στις πολύ μεγάλες αποφάσεις της ζωής μας είμαστε αναβλητικοί. Μεγάλη απόφαση μπορεί να είναι για έναν άνθρωπο, να αλλάξει δουλειά, να αλλάξει σύντροφο, δεν ξέρω, να αλλάξει τόπο διαμονής. Στις πολύ σημαντικές, κομβικές αποφάσεις της ζωής μας, ενώ ξέρουμε τι θέλουμε, το αναβάλουμε πολλά χρόνια ή και για πάντα. Εκεί. Συνήθως εκεί, το είμαι στο Πανεπιστήμιο 12 χρόνια. Το έχω 8 χρόνια να τελειώσω το μεταπτυχιακό που κανονικά θα πρέπει να το τελειώσω σε 2.
Το είμαι στο διάρρη και δεν έχω τελειώσει το σπίτι των 140 τετραγωνικών, γιατί ο μάστορας έτσι κι αλλιώς. Αλλά 5 χρόνια τώρα ο μάστορας ο έτσι κι αλλιώς. Αυτές είναι. Εντάξει, θα ανοίξω δικό μου γραφείο και θα φύγω από τον μπαμπά, αλλά κάτσε λίγο ακόμα αυτό. Συνήθως αυτό είναι ότι βρίσκει το ασυνείδητό μου μία δικαιολογία, πίστευτη, γιατί πρέπει να πείσει εμένα, γιατί με φοβίζει το επόμενο βήμα. Δηλαδή, να φύγω από αυτό το σπίτι, το διάρρη. Και το επόμενο πώς θα είναι, η μεγαλύτερη ευθύνη. Να φύγω από αυτή τη δουλειά. Και η επόμενη πώς θα είναι, η μεγαλύτερη ευθύνη. Να φύγω από αυτή τη σχέση και πώς θα είμαι μόνη μου μετά. Mm-hmm. Γιατί δεν περιμένει ο άλλος έξω από την πόρτα, ο επόμενος. Και ακόμη και να περιμένει, θα είμαι εγώ κατάλληλη να μπω σε σχέση. Συνήθως να πάρω πτυχίο. Και αν πάρω πτυχίο, πρέπει να βγω να βιοπορίζομαι, να σταματήσω το χαρτζηλίκι των γονιών. Αυτά μπαίνουν ηλική ζωή, δεν θέλω. Άρα, ας μείνω 12 χρόνια φοιτητής. Κατάλαβες. Οπότε, μας φοβίζει το επόμενο βήμα. Μας φοβίζει να ανέβουμε πίστα. Πάλι ο κύριος Καραγιάννης λέει ότι αν ανεβαίνουμε πίστα στα video games, αλλάζει ο βαθμός δυσκολίας. Mm-hmm. Οπότε, και στη ζωή μας. Και στη ζωή συμβαίνει έτσι. Οπότε, μια παλινδρόμηση προς τα πίσω και μια έτσι καθήλωση σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης, να μείνω πάνω από τη μαμά, να μείνω στην πατρική περιοχή. Αυτό που... Είναι το κουκούνι, είναι μια ασφάλεια. Είναι το γνώριμο. Είναι το γνώριμο. Μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά τουλάχιστον ξέρω τι με περιμένει. Εάν κάτι μας δυσκολεύει, αν υποψιαζόμαστε ότι λίγο το φοβόμαστε και μας δυσκολεύει, είναι τελικά αυτό που πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα? Είναι τουλάχιστον να πούμε, αφού μπορώ και το ονειρεύομαι, μπορώ και να το κάνω. Εάν χρειάζομαι κάποιες πηγές. Μπορεί στο καινούργιο σπίτι να χρειάζομαι ένα αρχιτέκτονα, να τον πάρω. Αν στην καινούργια δουλειά μπορεί να χρειάζομαι ένα καλό λογιστή, να τον πάρω. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο όλα να μπορούμε να τα κάνουμε εμείς. Σωστά. Το Ευαγγέλιο λέει: η δύναμη είναι αδυναμία τελείωτε. Εδώ για να βγει αυτή η εκπομπή, πίσω από τις κάμερες είναι η πολλή, όχι μπροστά. Έτσι. Το ίδιο είναι λοιπόν και στη ζωή. Θέλω να κρατήσουμε ότι αυτό που λέει το συνειδητό μας είμαστε εμείς. Όλες οι υπόλοιπες φωνούλες μπορεί να είναι από τραύμα, μπορεί να είναι από το παρελθόν, μπορεί να είναι ενδοβολή. Χρειαζόμαστε πηγές για να τις σιωπήσουμε και ο στόχος είναι σε αυτό που λέγεται αναβλητικότητα να μπορούμε να έχουμε εμείς τον έλεγχο, το control, στο volume. Μαρία Κανδεράκη, αποφύτησες με άριστα 10 και αυτή τη σεζόν, θέλω να σου πω. Για μας αυτή είναι η τελευταία εκπομπή. Μένουν ακόμα κάποιες, αλλά η Μαρία παίρνει από τώρα την άδειά της για το καλοκαίρι και το πτυχίο της για το 2022. το ενδεικτικό. Ήταν πολύ όμορφα και φέτος και σε ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Σε ευχαριστώ, Ανδριανή, και ετοιμαζόμαστε, όπως είπαμε και πέρσι, να κάνουμε ένα ωραίο σορμπέ το καλοκαίρι. Εμένα θα μου πεις το έχω κάνει αφίσα, κυκλοφορώ με μία αφίσα που λέει σορμπέ. Είμαστε έτοιμοι και καινούργιοι στόχους από Σεπτέμβριο. Σε ευχαριστώ. Να ακούτε τη Μαρία και εγώ σε ευχαριστώ πάντα. Παραδοσιακά και διαχρονικά.